Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Μπορείς να το σώσεις και στο Blue Sky. Είναι η εκπομπή που έχει ως σκοπό από τη μέρα της γέννησή της να προσπαθεί να βρίσκει λύσεις σε θέματα δανείων. Πολλά ακούγονται για τον νέο νόμο. Αυτός που είναι να έρθει θα μας δώσει λίγο τις γνώσεις της η κυρία Βορδόνη Χρυσούλα. Καλησπέρα κυρία Βορδόνη, δικηγόρος. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τι έχουμε τώρα με τον νέο νόμο, αυτό που ακούγεται, έτσι, μια πρώτη εκτίμηση. Θα πω και τη δική μου την εκτίμηση, θα ήθελα και τη δική σας. Ακούγεται λοιπόν ότι θα έρθει να αντικαταστήσει επί της ουσίας τον παλιό γνωστό νόμο Κατσέλη. Βέβαια από αυτό που τουλάχιστον έχουμε διαβάσει προβλέπεται ότι θα υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά και θα υπάρχουν 2 ειδών επιλογές για τους δανειολήπτες οι οποίοι θέλουν είτε να καταστήσουν βιώσιμη την αποπληρωμή της οφειλής τους. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που όλοι φυσικά περιμένουμε ποιες θα είναι αυτές. Και οπότε εκεί πέρα εφόσον θα δοθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία που από ό,τι αντιλαμβάνουμε δεν έχει να κάνει ούτε με κάποια δικαστική αίθουσα ούτε με κάποια ενδεχομένως πλατφόρμα. Βέβαια θα το περίμενα να το δούμε στην πράξη πώς θα γίνει το νομοσχέδιο όλο αυτό. Οπότε λοιπόν, στη μία περίπτωση οι δανειολήπτες θα κατορθώσουν λοιπόν, να αποπληρώσουν την οφειλή με ένα βιώσιμο τρόπο, ο οποίος θα κρυθεί από ό,τι λένε από κάποιο συγκεκριμένο ειδικό άνθρωπο. Και στη δεύτερη περίπτωση, για όσους τελικά δεν θα είναι βιώσιμη όλη η διαδικασία, μιλάνε για μια εκποίηση της συνολικής ακίνησης περιουσίας. Δεν ξεκαθαρίζουν μέσα βέβαια από αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, αν θα υπάρξει προστασία ως προς την κύρια κατοικία, δηλαδή ακόμη και αν θα εκποιηθούν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αν τελικά θα υπάρχει προστασία της κυρίας κατοικίας. Ακούγεται λοιπόν συνολική εκποίηση. Και βέβαια σε συνάρτηση, όλο αυτό σε σημαντική βέβαια συνάρτηση που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, να γίνει η απόλυτη διαγραφή των οφειλών. Άρα λοιπόν, αν εγώ οφείλω 200.000 ευρώ και έχω 2 σπίτια, αυτό που έχουμε αντιληφθεί προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ότι θα εκποιηθούν συνολικά και τα 2 ακίνητα, αλλά βέβαια τελικά δεν θα οφείλω καθόλου τα υπόλοιπα χρήματα. Δηλαδή δεν θα έχω καθόλου οφειλή. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν έκανα σήμερα μία συζήτηση με ένα πολύ ψηλό στέλεχος μιας τράπεζας και τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο και το ρώτησα ποια είναι η άποψή του. Για αυτό που έρχεται. Η απάντηση που μου έδωσε ήταν η εξής. Ακριβώς θα σας πω τα λόγια του. Γιατί με ρωτάς για τον νέο νόμο που θα έρθει και θα είναι αυστηρότερος και δεν μου λες γιατί σήμερα οι δανειολήπτες δεν έρχονται να ρυθμίσουν σήμερα, τώρα. Δεν είχα απάντηση να του δώσω. Γιατί μου λέει τώρα αυτή τη στιγμή εσύ μου λέει δεν φέρνεις ρυθμίσεις που γίνονται κουρέματα. Γιατί θα πρέπει ο δανειολήπτης. Βγάλουμε λίγο παιδιά να βγάλουμε τα τηλέφωνα. Γιατί θα πρέπει ο δανειολήπτης μου λέει να περιμένει 4 μήνες για να πάθει το χειρότερο. Εναλλάξτε ένα τηλέφωνο με το άλλο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γιατί. Λέω. Εσείς τι πιστεύετε. Εγώ μου λέει πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν οι δανειολήπτες τώρα να τελειώσουμε. Να έρθουν τώρα να τελειώσουμε, λέει, για να πάμε στα πιο δύσκολα. Είχαμε πει, και για όσους παρακολουθούν, σας είχα πει αυτή την ιστορία με το άλογο. Σας είχα πει ότι κάποτε λέγαμε για τον νόμο Κατσέλη ότι θα έρθει ο καλύτερος, ο καλύτερος. Δεν ήρθε, θα χειρότερος. Και σήμερα εσείς έχετε μια μοναδική ευκαιρία να ρυθμίσετε προνομιακά τα δανειά σας. Η κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του οικονομική ιστορία. Αξιολογούνται τα πάντα και προσπαθούμε για το καλύτερο για εσάς. Δώστε μου ένα λόγο που θα πρέπει να περιμένω και να μην κάνω τίποτα. Αν ο λόγος είναι ότι επειδή δεν μου πήραν σήμερα την περιουσία μου, ποτέ να μην την πάρουν, αλλά τι σημαίνει αυτό. Και το δηλώνω επίσημα και φέρνω εγώ την ευθύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει καμία κυβέρνηση να σας χαρίσει τα δάνεια. Κανένας. Το να πάμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και κάποια δάνεια να κουρευτούν, ναι, βεβαίως, συμφωνώ. Αλλά να έρθει κάποιος και να σας πει, επειδή λέγεσαι Χαλκιώτης και ψήφισε το τάδε κόμμα, εγώ θα διαγράψω τα δάνεια, το ξεχνάτε. 120.000 πληστηριασμούς έχουμε ορισμένους μέσα στο 2020. Γύρω στους 3.000 πληστηριασμούς έχουμε μέχρι το τέλος του μήνα. Ποιος θα τολμήσει να ακυρώσει αυτές, μακάρι, να ακυρώσει αυτούς 120.000 πληστηριασμούς, με τι αντάλλαγμα. Άρα λοιπόν. Καλό είναι να έρθει οποιοδήποτε νόμο που θα βοηθά τους δανειολήπτες, αλλά μέχρι τότε ελάτε να ρυθμίσουμε τα δάνειά σας. Έχω βγάλει τα λαρύγκια μου να το λέω. Ελάτε. Εάν έρθει κάτι καλύτερο, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Δεν νομίζω να έρθει κάτι καλύτερο, έρθει κάτι πιο αυστηρό. Οι θεσμοί είναι συγκεκριμένοι. Τρέξτε τους πληστηριασμούς, πετάξτε όσο μπορείτε έξω τις υποθέσεις, 30.000 υποθέσεις είναι περίπου, κύριε Βορδόνη, που είναι στο νόμο Κατσέλη. Πρώτη δεκάτου, συγκεκριμένα πράγματα. Είτε είσαι αριστερός, δεξιός, τώρα αυτά είναι δεύτερα. Πρώτη δεκάτου ξεκινάει η διαδικασία και λέγονται όλες τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Οι θεσμοί έχουν έτσι επικεντρώσει τι θα γίνει με αυτές τις υποθέσεις που εγκρεμούν στα δικαστήρια. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Τι άλλο να το πω, πώς αλλιώς να το πούμε. Και να πω και κάτι, για να είμαστε και φίλοι. Δεν έχεις καμία δικαιολογία από εδώ και πέρα. Δεν έχεις καμία δικαιολογία. Στα έχουμε πει με αυτόν τον τρόπο, στα έχουμε πει με ωραίο τρόπο, στα έχουμε με γλυκό τρόπο. Υπάρχει μια δυνατότητα τώρα. Πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Τι πρέπει να κάνεις, να έρθεις, να δούμε πώς μπορούμε και το δικό σου δάνειο
να το ρυθμίσουμε προνομιακά. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πει εγώ ότι όποιος έρθει έχει έστω και 10% εγγυημένο κούρεμα. Σε κανένα δεν το έχω πει. Ενώ απέναντίας κάποιες πρακτικές, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που παίρνουν τους δανειολήπτες σου λένε ναι, έτσι πως τα ακούω, περίπου 45% και δεν έχουν δει ούτε ένα οικονομικό στοιχείο. Σας δουλεύουν. Και φέρνω την ευθύνη σε αυτά που λέω. Αυτός που θα το πει θα πρέπει να έχει κάνει μια πρόταση, να έχει εισηγηθεί μια πρόταση και από εκεί πέρα να απαντήσει επίσημη πρόταση και μακάρι να χαρώ κι εγώ. Και από εκεί και μετά πάμε και στις συμβάσεις. Πάμε στις συμβάσεις. Τι θα λένε οι συμβάσεις, αν εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να κερδίσετε μένα και τη Βορδόνη σε γνώσεις, αποκλείεται. Αποκλείεται. Και δεν λέω ότι ο τραπεζικός θα το κάνει επίτηδες. Που εμένα προσωπικά σε μια σύμβαση 50.000 που θα μου κουρέψουν πήγαμε 5 φορές. 5 φορές πήγα. 10-10 με τα βγάζανε. Λέω ότι είναι τόσο πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Άμα ήταν τόσο πολύ εύκολο, δεν τη φωνάζει τη Βορδόνη. Και την κάνω τη Βορδόνη. Δεν χρειάζεται κανένα δικηγόρο. Μόνο να το κάνω, λέγω είμαι Σούπερμαν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κυρία Βορδόνη, ποια είναι η άποψή σα? Ότι καλό θα είναι χρειάζεται... να συμβουλευόμαστε. Πρέπει να συμβουλευόμαστε ή τα ξέρω εγώ όλα μόνο μου και δεν χρειάζομαι κανένα. Καλό θα είναι να συμβουλευόμαστε, γιατί όσο και αν πιστεύουμε στον εαυτό μα και ότι μπορεί ενδεχομένω να έχουμε σκεφτεί κάτι διαφορετικό, μπορεί ακόμη και από τον ειδικό να θεωρούμε κάποιε φορέ ότι είμαστε πιο ικανοί και ότι μπορεί τελικά να κατορθώσουμε, επειδή έχουμε μια φιλική σχέση με τον τραπεζικό με τον υπάλληλο, ότι τελικά μπορεί να μα πει κάποιο μυστικό που μπορεί να μην το πει ούτε στο σύμβουλο ούτε στο δικηγόρο. Καλό θα είναι πλέον να αντιληφθούμε όλοι μα ότι κακά τα ψέματα, οι τράπεζε δεν έχουν το πρόσωπο που είχαν πριν 10 χρόνια ή πριν 20 χρόνια. Σε λίγο να δείτε. Συγγνώμη, διακόπτω. Σε λίγο να δείτε. Σε λίγο να δείτε που θα σου λέει τι, γιατί, ποιο είναι ο λόγο. Όταν θα σου λέει, συγγνώμη, όταν θα σου λέει, είχε τον νόμο Κατσέλη, δεν μπήκε, είχε τι ρυθμίσει, δεν μπήκε, τώρα έλα να τα πούμε. Όταν θα βγει μια απορρεπτική απόφαση, τι σα λέει η τράπεζα. Γιατί είσαστε και κάποιοι που λέτε τόσο το κεφάλαιο, τόσο ο τόκο λέει, αυτό δεν το συζητάω, στον ξάδελφό μου αυτό. Ρε, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που λέτε. Δεν το καταλαβαίνετε. Η τράπεζα θα διεκδικήσει μέχρι τον τελευταίο ευρώ. Θέλω λέει, να ξέρω πόσο το πήρε το φαν. Τσάπα το πήρε το φαν, γιατί έγινε. Νομοποιείται να ζητήσει το σύνολο τη οφειλή, θα βάλει και διαβαρδόνη. Ναι, ούτω ή άλλω. Απλά λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι, όπω έλεγα πριν. Αυτή η εκπομπή ήταν διαφορετική. Αυτή η εκπομπή τα έχω μαζί σα. Γιατί παραπληροφορήσετε και στο τέλο θα κλαίτε. Θα λέτε, όπω κλαίνε πολλοί που δεν πήγαν στον νόμο. Ήρθε ένα παλικάρι αξιοπρεπέστατο σήμερα στο γραφείο, μου λέει με τον νόμο κάτσε τι κάνουμε. Λέω τι εννοεί, μου λέει δυνατότητε, υπάρχουν εντάξει και αυτά. Λέω πάει αυτό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ενημερωθείτε σωστά. Πάρτε τη σωστή απόφαση. Δεν υπάρχει. Ποιο νόμο Κατσέλη, τελειώσαμε. Κοιτάξτε, μα έρθει ένα πελάτη τώρα, όπω ήρθε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και μα ρωτάει ο άνθρωπο, αν θα πρέπει, ενώ είμαι στον νόμο Κατσέλη και θα ήθελα να εξοφλήσω το δάνειό μου και έχω μία μοναδική τράπεζα. Ωραία. Και πήγα, λέει, μίλησα εγώ με την τράπεζα και μου είπαν, ναι, να μην αγχωθεί. Μπορεί να βάλει τα μετρητά σε ένα λογαριασμό δικό σου και από εκεί μετά θα προχωρήσουμε στη διαδικασία τη διαπραγμάτευση. Εμεί, τουλάχιστον στου δικού μα πελάτε, που δεν είναι, θα πούμε, πριν ακόμη καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την τράπεζα, ότι ναι, βάλε τα χρήματα σε ένα λογαριασμό, γιατί πολύ απλά υπάρχει μια κρεμοδικία, η υπόθεση ακόμη δεν έχει κριθεί δικαστικά. Και αφού είμαστε στο ενδιάμεσο στάδιο και συζητάμε και διαπραγματευόμαστε με την τράπεζα, πρώτα κλείνουμε τη συμφωνία και μετά, ναι, φυσικά, εφόσον επιθυμούμε να κάνουμε μια εξόφληση και μπορούμε τελικά να έχουμε και κάποιο κούρεμα, γιατί να μην το πετύχουμε όλο αυτό. Άρα λοιπόν, έχουμε άλλη αντιμετώπιση εμείς, τέλος πάντων, σαν σύμβουλοι. Άλλη αντιμετώπιση έχει ο τραπεζικός. Και ερχόμαστε ακριβώς στη μέση, διότι κάποιες φορές ο πελάτης σου λέει, γιατί να μην ακολουθείς αυτό που λέει η τράπεζα. Γιατί πολύ απλά εμείς δεν εκπροσωπούμε την τράπεζα. Εκπροσωπούμε εσάς, τους δανειολήπτες. Άρα λοιπόν, όταν εμείς λέμε ότι προς Θεού, μην βάλετε π.χ. 100.000 ευρώ σε ένα λογαριασμό, ενώ είσαστε καταχρεωμένοι στην τράπεζα και γι' αυτό κατευθυνθήκατε και μπήκατε στον νόμο Κατσέλη, προφανώς υπάρχει κάποιος λόγος. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να πιστέψω είναι, ενώ οι Έλληνες είναι έξυπνοι, πώς τσιμπάνε αυτή τη φράση. Όλα τα άλλα τα δέχομαι στους τραπεζικούς. Ειλικρινά. Είναι διαπραγμάτευση, καλά κάνουν τα συμφέροντά τους κτλ. Αυτό το μη βάλει δικηγόρο, άσου του δικηγόρου απ' έξω, άσου βούλου απ' έξω, έλα να τα βρούμε εμεί οι δύο, τι να βρείτε εσεί οι δύο ακριβώ. Εγώ θέλω να βγει ένα τραπεζικό που να ήταν διευθυντή ή να είναι τραπεζικό και να μου πει: εγώ μπορώ να αποφασίσω για μια ρύθμιση. Θέλω να βγει τώρα να το πει. Και μα πει σε ποιο κατάστημα είναι, να πάμε όλε τι ρυθμίσει εμεί εκεί. Να βγει ένα και να πει: εγώ, επειδή είμαι φίλο με τον τάδε πελάτη, θα του κάνω αυτή τη ρύθμιση. Εδώ να βγει τώρα επίσημα. Ή στα τηλέφωνα αυτά. Ή έστω και συνταξίγω στην ενεργεία. Για να δούμε, υπάρχει κανένα. Υπάρχει κανένας άνθρωπος. Αυτός που το λέει εγώ, ο φίλος σας και αυτά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος και καλώς δεν μπορεί. Αυτό γίνεται μια ολοκληρωμένη έτσι, διαδικασία. Το στέλνει στην κεντρική υπηρεσία. Η κεντρική υπηρεσία βγάζει μια απόφαση. Μιλάει με το νομικό τμήμα. Βγάζει και αυτό μια απόφαση. Και μετά σου έρχεται μια ωραία σύμβαση και τη διαβάζεις. Και ενδεχομένως να είναι αυτά που έχει συμφωνήσει, να είναι κάτι άλλο.
Την οποία σύμβαση, την νομική, ποιος την έχει γράψει, κυρία Βορδόνη, ο υπάλληλος, ο διευθυντής? Όχι, φυσικά. Ποιος την έχει γράψει? Οι εκατοντάδες από υπάλληλοι, ναι, δικηγόροι που υπάρχουν με εμείς εντολή και φυσικά έχουν τράπεζες δικηγόρους. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν το πάει και ο φίλος ο διευθυντής και λέει το φτιάξα, εγώ τελειώσαμε? Όχι, βέβαια, γιατί όχι, μην ξεχνάμε ότι ακόμα και γι' αυτό που συζητάμε τώρα, που λέμε ότι εμείς έχουμε τα μετρητά και θέλουμε να τελειώσουμε να βγούμε από την υπόθεση νόμου Κατσέλη, πάλι στο τελικό στάδιο θα αποφανθούν οι νομικοί της τράπεζας. Διότι κακά τα ψέματα, ναι, με ένα τραπεζικό θα πει ναι, συνενώ. Όταν θα πάει στο νομικό τμήμα και βρει ότι υπάρχει κάποιο κόλλημα, δεν θέλει οπίθη ρύθμιση και δεν είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που τελικά μπορεί να κλειστεί μια συμφωνία και το νομικό τμήμα να αρνηθεί τη διαδικασία. Γιατί υπάρχουν άλλα κολλήματα λόγω της απόφασης ή λόγω τέλος πάντων οποιασδήποτε διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Άρα αναγκαστικά πρέπει να απευθυνθούμε στον ειδικό του σύμβουλο, φυσικά και τον νομικό σύμβουλο, γιατί όταν μεσολαβούν οι δικαστικές αίθουσες και δικαστήρια, δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο τραπεζικός μόνος του. Εσείς που με ακούτε τώρα, γράψτε αυτά που σας λέω. Και αν έχετε καμία διαφωνία, βγείτε να την πείτε. Όπως όταν ζητάγατε ένα δάνειο, τι είχε γίνει, είδατε μια διαφήμιση τηλεόραση. Τι είναι αυτό, εμπορικό τμήμα? Πήγατε λοιπόν εκεί στο κατάστημα, λέτε θέλω ένα δάνειο. Πολύ ωραία. Πληρώσατε κάποια έξοδα και σου λέει θα δούμε οικονομική προέγκριση. Από το οικονομικό τμήμα. Βγήκε οικονομική προέγκριση. Θυμάστε, λέει βρες μας το ακίνητο, φέρτε μας το ακίνητο, το δει ένας πολιτικός μηχανικός, ένας εκτιμητής. Το εκτίμησε αυτό και μετά τι είπε? Θα το περάσει και έναν έλεγχο το νομικό τμήμα. Τα θυμάστε? Αφού λοιπόν ήταν όλα είχαν καλώς, πήγαμε στη σύμβαση, κάναμε την προσημείωση και μετά πέραν την εκταμείευση αφού θα το ελέγξει το νομικό τμήμα. Ανάποδα τώρα με τις ρυθμίσεις. Θα στείλετε τα οικονομικά στοιχεία, θα κοιτάξει το οικονομικό τμήμα τι μπορεί να κάνει για εσάς, το νομικό τμήμα θα ελέγξει την νομιμότητα των σχέσεων και σίγουρα τα συμφέροντα της τράπεζας. Εσύ θα πας μόνος σου και θα λες ναι, ό,τι σου λένε. Αυτό θα κάνεις μόνος. Αυτό που λέει, μην βάλεις δικηγόρους, μην συμβούλους, έλα μόνο τους μπερδεύουμε αυτούς. Έλα σε μένα να στα φτιάξω εγώ, λέω, ωραία, βάλουμε όλους δικούς. Είναι σαν να κάνουμε μια δουλειά, μια διαπραγμάτευση και να βάλω εγώ όλους τους δικούς μου τους δικηγόρους και εσύ να μην βάλεις κανέναν. Αυτό σου λέει. Εγώ δεν λέω ότι θα σε κοροϊδέψει, εγώ λέω ότι θα σου δώσει όχι ό,τι καλύτερο μπορεί. Γιατί κοιτάει τα συμφέροντά της. Και καλά κάνει και τα κοιτάει. Και εσύ απ' την άλλη δεν πρέπει να έχεις μια έτσι άλλη αντιμετώπιση. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Βρίσκομαι ήδη στο νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας μου μαζί με τη σύζυγό μου, γιατί το σπίτι το είχαμε αγοράσει μισό-μισό. Μάλιστα. Την περίοδο που μπήκαμε στο νόμο μέσα, η σύζυγός μου είχε ένα κατάστημα στο κέντρο Αθηνών, αλλά δεν πήγαινε καλά. Ήταν η εποχή που η Αθήνα άρχισε και μαράζωνε, είχαν πολλές απεργίες, όλα αυτά δηλαδή, συνετέλεσαν να κλείσει το κατάστημα αυτό που είχε. Ναι. Και άφησε και κάποια χρέη. Λοιπόν, τα χρέη της τα έχουμε ρυθμίσει αυτά με 100 και με 120 δόσεις. Πλην όμως δεν καταφέραμε ποτέ να ρυθμίσουμε ένα πρόστιμο που είχαμε από το Δήμο Αθηναίων. Και συνήθως ερχόντουσαν και γράφανε, η Ανθοπολείο βασικά είχε. Πόσα και επειδή λεφτά? Αφήνε κάποιες γλάστρες απ' έξω. Πόσα τελικά λεφτά? Αυτό το ποσό έφτασε σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 122.000 ευρώ με τους τόκους. Ναι. Εγώ όταν μπήκα στο νόμο Κατσέλη, μπήκα στον πρώτο νόμο το 2009-10, κάπου εκεί. Ναι. Τότε εκείνη την εποχή, από ό,τι μου είχαν πει οι δικηγόροι, δεν μπορούσαν να μπουν και τα χρέη που είχε το κατάστημα η επιχείρηση σύζυγός μου. Ναι. Και τώρα είμαι σε μια κατάσταση, δεν ξέρω τι να κάνω. Πρώτα απ' όλα ο νόμος έχει σταματήσει πλέον, αυτός ο νόμος Κατσέλη. Δεν ξέρω, έχει τελειώσει. Εσείς αυτό είσαστε, το δεύτερο που είχαν κάνει με το σταθάκι, ας πούμε. Ναι, εσείς είσαστε. Έχετε μιλήσει με δικηγόρο σας. Ο δικηγόρος σας τι σας λέει? Η δικηγόρος μου μένει στο αυτό ότι δεν μπορούσε τότε να βάλει μέσα και τα χρέη της σύζυγου μου. Αυτό. Τώρα από εδώ και πέρα μου είπε ότι θα μπορούσαμε να μπούμε στο δεύτερο νόμο, αλλά να κάνουμε αίτηση να φύγω από τον πρώτο νόμο, αλλά δεν μου το σύστησε να το κάνουμε αυτό, διότι θεωρεί ότι ο πρώτος νόμος ήταν πιο ευνοϊκότερος και φοβότανε με την δεύτερο νόμο, ας πούμε, με το σταθάκι, ότι θα είχα σοβαρότερα προβλήματα και μπορεί και να... Άρα εν ολίγης, για να σας διακόψουμε λιγάκι, υπάρχει κάποια τελική απόφαση από τον νόμο Κατσέλη που έχετε και τηρείτε? Ή ακόμη δεν έχετε τελειώσει? Αυτή τη στιγμή έχω κάνει αυτά τα δύο δικαστήρια, δηλαδή όχι το τελειωτικό, το ναι. οποίο εντάξει βλέπουν την οικονομική κατάστασή μου επειδή είμαι συνταξιούχος, ανεργή σύζυγος με ένα παιδί και δίνω κάποια λεφτά εδώ και δύο χρόνια στις τράπεζες. Καλά, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι της υπόθεσης. Το κομμάτι ναι. του χρέους που έχετε ως προς τη δημοτική οφειλή. Στο Δήμο Αθηναίων.
Ναι, αυτό δεν αποκάλυψε τίποτα και δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Δηλαδή δεν απευθυνθήκατε μπορεί... στο Δήμο με τις 120 δόσεις να δείτε θα υπάρξει κούρεμα. Πήγατε. Πήγανε μάλιστα, αλλά πρέπει να δίνω περίπου το μήνα ένα χιλιάρικο. Ναι, λοιπόν, εντάξει, θα σας απαντήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, γιατί περιμένει πολύ κόσμο τώρα και έχω πρόβλημα. Ωραία, θα σας απαντήσουμε και αφήστε και το τηλέφωνό σας. Στο κομμάτι που αναφέρει, πολύ σωστά θεωρώ ότι έχει απαντήσει ήδη ο συμβουλός που έχει, ότι δηλαδή αν θα επιθυμούσε, θα έπρεπε να επιλέξει τελικά. Θέλει να δοκιμάσει την τύχη του και να βάλει μέσα και την οφειλή του των δημοτικών τελών και που έχει φτάσει στο πρόστιμο 100.000. Βέβαια, το δυσάρεστο είναι ότι μέχρι και σήμερα τα δικαστήρια δυστυχώς δεν είναι πολύ θετικά στην έκβαση το αν θα αποδεχτούν τις ρυθμίσεις δικαστικά στα δημόσια χρέη. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κάποια εξασφαλισμένη λύση, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει εξασφαλισμένη λύση. Μην ξεχνάμε ότι τον τελικό λόγο τον έχουν πάντα οι δικαστές στον νόμο Κατσέλη, οπότε προσπάθεια. Γίνεται και εφόσον υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, φυσικά και τα παρουσιάζουμε και τα λέμε. Από εκεί μετά υπήρξε ο νόμος που ψηφίστηκε τώρα και έληξε και μιλούσε για τις 120 δόσεις. Θα ήταν καλό, θεωρώ, εφόσον υπήρχαν οι προϋποθέσεις, να μπορούσε ο άνθρωπος να επαχθεί. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι παράδειγμα είναι αυτοδικαιωνόμαστε. Ξέρεις, ο δρόμος της αλήθειας το βρίσκει μπροστά σου. Τι είπαμε ότι εκμεταλλεύσουμε μια ευκαιρία που υπάρχει τώρα. Ποια έληξε. Έληξε η ευκαιρία αυτή. Τώρα έχει ανηφόρα το θέμα και δεν μιλάω για τον κύριο Μιχάλη, μιλάω γενικά. Πόσοι σήμερα θα θέλετε να μπείτε στον νόμο? Δεν υπάρχει. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σας παρακαλώ. Ναι. Ειδικά στην εύκολη. Κυρία Βορδόνη. Εύκολη. Εύκολη. Για να τη δούμε. Για πέστε. Έχει μπει ο γιος μου στον νόμο Κατσέλη. Ναι. Και εντάξει, τα έχει τακτοποιημένα, τώρα έγινε το δικαστήριο, περιμένουν το δικαστήριο για να είχε πλήρωνε 100 ευρώ και αυτός και η γυναίκα του γιατί είναι στο όνομά του. Μάλιστα. Εκείνο που θέλω να μου πει η κυρία Βορδόνη, ναι. Επειδή πήγε σε μια δικηγόρο η οποία είναι και συγγενής, ναι. Και για όλη αυτή τη διαδικασία για να τον εντάξει στον νόμο Κατσέλη, ναι. Του πήρε 2.000, είναι δυνατόν? Δεν έχουμε απάντηση γι' αυτό. Το δεν έχουμε απάντηση. Του κόστους πάντως είναι υποτιμητικό, οπότε δεν έχει να κάνει. Δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εσείς, και εσείς. Λοιπόν, ο καθένας έτσι αξιολογεί. Καλή ερώτηση. Εγώ θα κάνω και τη δεύτερη ερώτηση όμως, καλέ μου φίλε. Η υπόθεση θα κερδιθεί? Εδώ είναι τα δύσκολα. Η υπόθεση θα κερδιθεί? Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στέφανε. Ναι, ναι, γεια σας. Γεια σας. Ορίστε. Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως, ορίστε, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είμαι στην ίδια περίπτωση με τον κύριο προηγουμένως που είπε ότι το δάνειο το πήρε μισό-μισό με τη γυναίκα του, 50-50. Ωραία. Έτσι και εγώ λοιπόν με αυτόν τον τρόπο πήρα το δικό μου το στεγαστικό. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να του ρωτήσω είναι το εξής, ότι σε αυτό το δάνειο την κοιτήσει ο αδερφός μου. Μάλιστα. Ρώτησα γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πάρει τίποτα εδώ και ήθελα να ρωτήσω αν κινδυνεύει αυτός για το δικαστήριο που έχω, είναι στις 4 του Φλεβάρι. Ο αδερφός σας έχει μπει στον νόμο Κατσέλη. Όχι, αυτό ήθελα να πω. Ότι είμαι στον νόμο Κατσέλη εγώ και η γυναίκα μου. Ο γητής. 50-50. Ναι, ο γητής. Τι θα γίνει με τον γητή? Δεν έχει μπει στον νόμο Κατσέλη. Άρα. Τότε καλό θα είναι να συνεννοηθούμε και να σας καθοδηγήσουμε ότι καλό θα είναι όμως γίνει κάποια διαπραγμάτευση πριν το δικαστήριο. Θα πούμε τώρα. Εντάξει, αφήστε το τηλέφωνο σας, θα τα πούμε τώρα. Είναι το επόμενο θέμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να το πούμε αυτό το θέμα. Η κυρία Βορδόνη μπήκε σε μένα εγγυήτρια σε ένα δάνειο. Ωραία. Εγώ είμαι παντρεμένος, ήρθε η κυρία Βορδόνη και μπήκε εγγύητρια. Εγώ με τη γυναίκα μου κάναμε τον νόμο και τον κερδίζουμε. Και τα 100 χιλιάρικα γίνονται 50. Εσείς κυρία Βορδόνη που είσαστε εγγύητρια, τι θα πληρώσετε? Δυστυχώς. Εγώ, αφού δεν κατέληξα να πω και εγώ στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, εγώ οφείλω κανονικά το δάνειο. Κανονικά. Νομίζω ότι ο κόσμος μετά από 10, σχεδόν μετά από 9-10 χρόνια που πάμε τώρα, 10 χρόνο που λειτουργεί ο νόμος Κατσέλη, δεν έχουμε καταλάβει κάποια πολύ στοιχειώδη. Πάμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε 2 λεπτά κι εγώ, κύριε Βορδόνη. Κάποια πολύ στοιχειώδη βασικά κομμάτια που έχει ο νόμος Κατσέλη. Έχουμε πει από την αρχή, από τη γέννησή του, ότι είναι προσωποπαγή στη διαδικασία. Αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτό που καταθέτει την αίτηση ενώπιον του Ρινοδίκη. Άρα λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι δυστυχώς δεν καλύπτουν. Έξω εγγυητές, έξω συνοφιλέτες. Έξω. Έξω. Ο καθένας ατομική. Λοιπόν, ενώ. Τι μπορείς να κάνεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βορδόνη. Και εγώ να είστε καλά. Ενώ τι μπορείς να κάνεις. Είναι απλό. Μπορείς να το σώσεις. Τι θα κάνεις. Θα κάνεις λοιπόν τη διαδικασία μίας ρύθμισης και με μία δόση θα καλυφθούν εγγυητές, συνοφιλέτες, δανειολήπτες και όλη η περιουσία θα μείνει στην οικογένεια. Είναι απλό. Γιατί έχει έτσι.
τη βάση του νόμου και λέει: αν και εφόσον έχει παραπάνω από ένα-δύο ακίνητα, τρία ακίνητα, ή εγώ που έχω μπει εκεί σε σένα, και εγώ είτε έχω πάει καλύτερα, έχω τρία ακίνητα, δεν προστατεύονται όλα, παιδιά. Είμαι, λέει, φτωχό, τα λένε και οι δικηγόροι καλύτερα, το κρίνει βέβαια ο δικαστή, ενδεχομένω κάτι να χάσουμε. Γιατί να χάσουμε ενώ μπορούμε να κερδίσουμε, ενώ μπορούμε σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, να φέρουμε την απόφαση τώρα, να γλιτώσουμε τώρα και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα ποτέ. Και την απόφαση που θα φέρουμε δεν μπορεί κανένας να την αλλάξει. Τελειώσαμε, κλείσαμε. Είτε πουληθεί η τράπεζα, είτε ανοίξουν υποκαταστήματα. Τελειώσαμε. Τι θέλουμε εμείς, υγεία, να μπορούμε να πληρώνουμε τη δόση μας. Γιατί δεν το κάνετε, τι περιμένετε. Η λύση είναι, μπορείς να το σώσεις. Κάτι είναι απόψη μου. Άρα όσοι είναι με προσωρινή απόφαση, προτείνουμε να δοκιμάσουν την τύχη τους, όσο και χιλιάδες άλλοι που έχουν κερδίσει από εμάς αυτά τα παραδείγματα, μερικά από αυτά είναι με νομοκατσέλη. Και κερδίζουν τώρα μετάκλητα, οριστικά, για πάντα και σώζουμε και την αξιοπρέπειά μας και τις φιλικές μας σχέσεις. Το Blue Sky μας έδωσε άλλα δύο λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Blue Sky. Λοιπόν, και τα πάντα. Άρα, κυρία Βορδόνη, αυτή τη στιγμή δεν είναι πιο καλό να δοκιμάσει κάποιος την τύχη του? Εγώ δεν λέω τα 800.000 να γίνουν 240. Μπορεί και να μην γίνουν 240. Αλλά γιατί να μην δοκιμάσει μια δυνατότητα, η δυνατότητα, και με αυτό να κλείσετε. Μα δεν νομίζω ότι χάνει ποτέ κάποιος εφόσον θα δοκιμάσει την τύχη του και θα δει ότι υπάρχει ένα αλλακτικό σενάριο που τελικά μπορεί να είναι και πιο γρήγορο, πιο άμεσο και πολύ πιο αποτελεσματικό. Και δεν προσβάλλεται αυτό. Ακριβώς, η απόφαση είναι σταθερή. Τι σημαίνει αυτό, τη ρύθμιση, μην μπερδευτούμε με δικαστική. Και πόσο μάλλον ότι επιτρέπεται μέσα σε μια ρύθμιση, αν εγώ θέλω να κάνω μεταβιβάσει τα περιουσιακά μου στοιχεία. Κάτι που δυστυχώς δεν επιτρέπεται μια δικαστική απόφαση. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ σήμερα έκανα τη ρύθμιση, τι έχω πει για 200 μήνες, για 180 μήνες, 100 ευρώ το μήνα. Τι χρωστάγα ένα εκατομμύριο, τυχαία τα νούμερα, παιδιά. Έτσι, γιατί μόλις μου ξεφορτώνει να μου πει τι νούμερα είναι αυτά που λες. Ένα εκατομμύριο πήγα στις 200.000, τι συμφώνησα, 200-300 ευρώ το μήνα. Και την άλλη μέρα κέρδισα το λαχείο. Δεν με πειράζει κανένας. Τι έχω πει, 200 ευρώ, 200 ευρώ. Ήρθε ο θείος μου το Μεξικό, μου έδωσε 23 ακίνητα. Δεν επηρεάζει τίποτα. Τελειώσαμε. Άρα δεν σας συμφέρει να μην εκμεταλλεύεστε την ευκαιρία που υπάρχει σήμερα, τώρα, γιατί αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Γιατί αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Να έρθει κάτι άλλο και να λέει: α, όχι, τώρα είναι έτσι. Λοιπόν, είναι μοναδική ευκαιρία να λύσετε τις υποθέσεις σας προνομιακά, χωρίς να φοβάστε μήπως αύριο αλλάξει, να μην φοβάστε αν αύριο θέλετε να πάτε σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. Και θα κλείσω με το νέο αναπτυξιακό. Έχω πει νέα δάνεια, πάρτε νέα στεγαστικά δάνεια. Εγώ θα έρχομαι και θα σας λέω το καλό σας και μπορεί να λέτε: μα τι μας λέει τώρα αυτός. Νέα στεγαστικά δάνεια είναι πολύ φτηνά τώρα, και τα δάνεια και τα ακίνητα. Και νέος αναπτυξιακός για τους επιχειρηματίες, με σχέδια σοβαρά, να πάρετε δωρεάν χρήματα, να μην τα χρεωθείτε, μέρος της επιδότησης, και να κάνετε καλύτερες επιχειρήσεις σας. Λοιπόν, τα ξαναλέμε. Τώρα είναι ευκαιρία για μεγάλα κουρέματα, τώρα είναι ευκαιρία που είναι ακόμα φτηνά τα ακίνητα, που οι τράπεζες τώρα παρακαλάνε να δώσουν στεγαστικά δάνεια, και αναπτυξιακός, προγράμματα αναπτυξιακά. Βάλτε στο μυαλό σας. Μάλλον την Κυριακή θα δείξουμε και κάποια ακίνητα. Είμαστε εδώ να προωθήσουμε και τα δικά σας ακίνητα. Κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να μην ξέρετε εσείς τη μία μεριά του θέματος και οι τράπεζες, κάτι γνώμη τους, να λένε τα δικά τους. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη λίγο να σας τραβήξουμε. Ελάτε να λύσουμε τα θέματα και να κάνουμε μια πολύ ωραία πρωτοχρονιά και πολύ ωραία Χριστούγεννα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, Blue Sky, για το χρόνο και το χώρο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας ακούτε, μας εμπιστεύεστε και ερχόσαστε. Πολλές φορές θα σας λέω και μερικά πράγματα μπορεί να μην σας αρέσουν. Είναι για το καλό σας. Μην απογοητεύεσαι, όμως πάρε την υπόθεση στα χέρια σου. Ό,τι πρόβλημα και να έχεις, είμαστε εδώ, γιατί και εσύ μπορείς να το σώσεις. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.